παρέκκληση. Κόκκινη γραμμή υπάρχει, κυρία Υπουργέ. Για παράδειγμα, ο 14ος μισθός μπορεί να κινδυνεύσει. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε χώρο το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν είναι της αρμοδιότητας του Υπουργείου μου. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που έχουμε υποβάλει είναι τελείως ρεαλιστικό και ότι θα πετύχουμε τους στόχους, γιατί τελικά ποιο είναι το αυτό που πρέπει να απασχολήσει και εμάς και την Ευρώπη. Μέσα στο 2010 να πετύχουμε το στόχο να κατεβάσουμε αυτόν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Αυτό με τα μέτρα που δρομολογούμε είναι εφικτό και μπορούμε να το κάνουμε. Υπερφιλόδοξο λένε, συγγνώμη Γιάννη, υπερφιλόδοξο λένε κάποιοι ότι είναι αυτό, όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μα αν ήταν υπερφιλόδοξο, με συγχωρείτε, το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του μηνός. Κυρία Υπουργέ, έχουμε τις επιχειρήσεις, εδώ έχουμε την πραγματική οικονομία. Εδώ πρέπει να πέσει το βάρος της κυβέρνησης. Ακούμε και βλέπουμε, αλλά και έχουμε και ανακοινώσεις, κυρία Υπουργέ, για αυξήσεις επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια. Έχουμε τη ρευστότητα στην αγορά η οποία είναι μηδενική, θα έλεγα εγώ. Εδώ πάνω τι ακριβώς θα γίνει? Μπορεί τα επιτόκια από το 4 και 5% τα επιχειρηματικά να φτάσουν στο 8, 9 και 10%? Είναι δυνατόν όταν οι ακάλυπτες και οι συναλλαγματικές τρέχουν με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Υπουργέ? Θα προλάβετε μέσα στο 2010 να δούμε πια μία ανάσα? Εγώ δεν μιλάω για θετικούς ρυθμούς, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Αλλά μία ανάσα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέτεται το θέμα της ρευστότητας, που είναι κάτι που μας απασχόλησε ήδη από τον Νοέμβριο. Το νομοσχέδιο το οποίο περάσαμε για τη ρύθμιση χρεών των επιχειρήσεων ήταν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να βγουν επιχειρήσεις από την τηρησία, να μπορέσουν να ρυθμίσουν και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά και ένα μικρό ποσοστό των ενήμερων οφειλών, και προχωρούμε τις επόμενες εβδομάδες με την εξαγγελία των νέων προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ, που με την εγγύηση του Δημοσίου θα μπορέσουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη ρευστότητα των εγγύηση επιχειρήσεων. Εγγύηση του Δημοσίου, λέτε, ή και επιδότηση επιτοκίου? Κοιτάξτε, θα κάνω την επόμενη εβδομάδα όλες τις ανακοινώσεις. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω αυτές, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχει ένα πρόγραμμα για την κάλυψη ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων και φορολογικών οφειλών, επιχειρηματικές ενισχύσεις και ενισχύσεις του κόστους λειτουργίας Κύριε των Υπουργέ, επιχειρήσεων. Μιλήσατε για το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων. Δεν μας είπατε όμως κάτι για το άλλο νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχει κατατεθεί, για τους ιδιώτες, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται, διότι εδώ δίδεται τώρα στον κόσμο ότι η εντύπωση ότι ενώ αρχικά πίστευαν θα πιάσει πολύ κόσμο, τελικά ίσως να μην είναι 10.000 αυτοί τους οποίους αφορά. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση για εκείνους που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πληρώνουν στις τράπεζες καθόλου. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε στείλει και αυτό το νομοσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται μέχρι το τέλος αυτού του μηνός, μου είπαν ότι θα έχουμε τη γνωμοδότησή της, και αμέσως μετά με τη γνωμοδότηση. Μπορεί να μας το αλλάξει δηλαδή? Κοιτάξτε, είναι γνωμοδοτική η γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά αυτή τη στιγμή που υπάρχει τέτοια μεγάλη αναταραχή στις χρηματαγορές, θέλω να δω προσεκτικά, και θέλουμε να δούμε προσεκτικά, τη γνώμη της, να την λάβουμε υπόψη, και το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί, αν και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καμία αλλαγή, αλλά το σχέδιο νόμου να έχει πάρει υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα πιάσει πολύ κόσμο που έχει ανάγκη ή ελάχιστος τελικά? Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Δεν γνωρίζουμε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό και κανένας δεν τον ξέρει.